26 Μαρτίου 2022. Ο Βασίλης Καράς βγαίνει στην πίστα γνωστού νυχτερινού κέντρου στις Αρχάνες και ο κόσμος τον αποθεώνει. Λίγες ώρες πριν, ο Άρχοντας, όπως τον αποκαλούσαν συνεργάτες και κοινό, ήταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που είχε εισαχθεί μετά από αδιαθεσία. «Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε γρήγορα», είπε στους γιατρούς που του είπαν πως πρέπει να ακυρώσει την εμφάνιση. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω», τους είπε. «Τόσος κόσμος περιμένει να δουλέψει μαζί με μένα. Δεν θα τον κρεμάσω. Δεν θα απογοητεύσω τον κόσμο που έχει κλείσει ήδη να έρθει στο μαγαζί για να μας δει», είπε στους γιατρούς. Και εκείνοι κατάλαβαν πως δεν είχαν περιθώριο να μην τον αφήσουν να πάει. Εκείνη τη νύχτα, ο Βασίλης Καράς ανέβηκε στην πίστα με τις πεταλούδες στο χέρι και τραγούδησε για τον κόσμο του, για τους συνεργάτες του, για τον εαυτό του, μέχρι τα ξημερώματα. Και τελικά, δεν κρέμασε κανέναν. Ο Βασίλης Καράς ξεκουράζεται πια στη γενέτειρά του, όπως ήταν και η τελευταία επιθυμία του. Στο κόκκινο χώρι Καβάλας υποδέχτηκε τη σωρό του μια λαοθάλασσα. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά και με τα τραγούδια του στα χείλη, η οικογένειά του, οι συνεργάτες, οι φίλοι του και ο κόσμος του που τόσο τον αγάπησε, τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία, χάριζοντάς του στην αυλαία το πιο θερμό του χειροκρότημα. «Όσο μεγάλη ήταν η φωνή του, άλλο τόσο μεγάλη ήταν και η ψυχή του. Αγαπημένε μας Βασίλη, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, να σε αγαπούμε όλοι, βρήκες τον τρόπο. Καλό ταξίδι, Άρχοντα, καλό ταξίδι, καλέ μου φίλε. Απάνατο.